σας. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε ο πατέρας για το θάνατο του 5,5 μηνών παιδιού του στη Σιτία, αλλά μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο άντρας επιστρέφει σπίτι του. Σε όλη τη διάρκεια της δίκης ο 54χρονος πατέρας ήταν αγκαλιασμένος με τη σύντροφό του και ξέσπαγαν σε κλάματα. Παραβιασμένα βρέθηκαν χτες τα γραφεία του προφήτη Ηλία στα Χανιά, με τους βανδάλους να μην έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Οι δράστες ξύλωσαν τα σιδερένια κάγκελα ενός παραθύρου και έσπασαν την τζαμαρία εισβάλλοντας το χώρο. Τραγική πτυχή της υπόθεσης, ο ιερός ναός έχει χτυπηθεί από επιτίδιους τουλάχιστον 17 φορές. Μία ακόμα σημαντική ενέργεια για την πρόληψη των πυρκαγιών ξεκινά ο Δήμος Ιεράπετρας. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων οφείλουν να καθαρίσουν τους ακάλυπτους χώρους τους. Στόχος αυτής της κίνησης, η προστασία των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.